Χαιρετίζουμε από την πλευρά μας και εμείς η σημερινή πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, που φέρνει όλους εμάς κοντά να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας αλλά και τα συμπεράσματά μας από τις μάχες που δίνουμε, αλλά πολύ περισσότερο από τις μεγάλες μάχες που έπονται και έχουμε να δώσουμε το επόμενο διάστημα. Χαιρόμαστε πολύ περισσότερο γιατί η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο που φουντώνουν αγώνες, οργανώνονται μεγάλες απεργίες και χιλιάδες εργάτες συγκρούονται για μια καλύτερη ζωή με αξιοπρέπεια στον πόη που τους ταιριάζει. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε εδώ ανάμεσα σε λιμενεργάτες από το λιμάνι του Πειραιά, της Γένοβα, του Λιβόρων, της Τεργέστης, της Ιβιταβέκια, που σπηρώνει τη USB, των συναδέλφων από τη Μασαλία, με τις σχέσεις αλληλεγγύης και συνεργασίες που χτίζουμε και τον κοινό βηματισμό που χρειάζεται πλέον να συντονίσουμε. Αυτοί οι μαζικοί αγώνες σηματοδοτούν τις δυνατότητες που δημιουργούνται στις χώρες μας, στον κλάδο μας, ώστε το εργατικό κίνημα να κάνει μια ριζοσπαστική στροφή σε αγώνες που συγκρούονται με τους πραγματικούς υπαίτιους της κατάστασης που βιώνουμε όλοι οι λαοί στην Ευρώπη, που δεν είναι άλλοι από τους μονοπωλιακούς ομίλους και τις δικές τους κυβερνήσεις, στόχος των οποίων είναι να διασφαλιστούν τα τεράστια κέρδη τους, χωρίς να κοπιάζουν, να δολοφονούν εργάτες στον βωμό των κερδών, όπως αυτό που ζήσαμε και εμείς πέρσι στον Πειραιά. Εδώ όμως πρέπει να πούμε λίγα λόγια από τη δράση μας στο λιμάνι του Πειραιά, ένα από τα μεγαλύτερα πλέον λιμάνια της Ευρώπης. Το λιμάνι του Πειραιά παρέμενε ως κρατικό μέχρι το 2009. Τη χρονιά εκείνη αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να παραχωρήσει τμήμα των προβλητών στο κινέζικο μονοπωλιακό όμιλο της Κόσκο. Το 2016 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης, παραχωρώντας το 51% του λιμανιού του Πειραιά, το οποίο πλέον με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έφτασε στο 67%. Η Κόσκο ήρθε στον Πειραιά γιατί βρήκε ένα λιμάνι το οποίο εξυπηρετούσε τα εξής. Πρώτον, την αύξηση των κερδών της, τους σχεδιασμούς της Κίνας στην αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ για την ίδια την ευρωπαϊκή αγορά. Τρίτον, η γεωστρατηγική σχέση του Πειραιά εξυπηρετούσε ακριβώς αυτό το σχεδιασμό, όντας το κοντινότερο λιμάνι μέσω του Σουέζ για τη μεταφορά εμπορευμάτων από την Κίνα στην Ευρώπη. Τέταρτον, η ελληνική κυβέρνηση παραχώρησε από το 2009 το λιμάνιο καθαρό από συλλογικές συμβάσεις εργασίες, κατακτήσεις και δικαιώματα στην προβλήτα 2, ακόμη και τα βαρέα να μην εφαρμόζεται σε αυτή την ιδιότυπη ελεύθερη ζώνη επενδύσεων, δηλαδή εργάτες χωρίς δικαιώματα. Όλη αυτή η επένδυση έγινε μέσα από αντιθέσεις, συγκρούσεις και ενστάσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΗΠΑ, ενώ πριν λίγες μέρες κάτι αντίστοιχο είδαμε να συμβαίνει για το λιμάνι του Αμβούργου. Αυτό που μάθαμε καλά είναι ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ των εργατών, αφού μια σειρά διατάξεις και οδηγίες απελευθερώνουν τα χέρια των μονοπωλιακών ομίλων, π.χ. τον περιορισμό των βαρέων και αθυγινών επαγγελμάτων, διάλυση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, του μόνιμου σταθερού εργάσιμου χρόνου, την ποινικοποίηση των εργατικών αγώνων και άλλα. Ακόμη και με τον όλο κρατικό, οι λιμενεργάτες έζησαν μείωση κοντά στους 40% των μισθών, κατάργηση των επιδομάτων, εργατικά ατυχήματα και ένταση της εκμετάλλευσης που ήταν αποτέλεσμα της εφαρμογής των μνημονίων που επιβλήθηκαν στη χώρα μας. Παρόμοια βέβαια κατάσταση και μέτρα επιβλήθηκαν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς την πρόβαση των μνημονίων, αλλά λόγω του σκληρού ανταγωνισμού των ίδιων των μονοπωλίων. Και όλο αυτό το μεγαλοπίβολο επενδυτικό έργο που έχει πολυδιαφημιστεί, αλλά και αξιοποιηθεί ως μοντέλο και για άλλους κλάδους, δηλαδή οι εργολαβικοί εργάτες, χωρίς συμβάσεις και δικαιώματα, με απαγόρευση στην συνδικαλιστική δράση, οργάνωση και την ίδια την απεργία, όπως ο νόμος Χατζηδάκης, όλα αυτά τα χρόνια μας έχει φωδιάσει με ακόμα κάποια βασικά συμπεράσματα. Στην περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης, το λιμάνι έτρεχε με ρυθμούς ανάπτυξης και κερδοφορίας που δαζίλευε κάθε μονοπόλιο. Τότε πάταγε στα διαλυμένα δικαιώματα, στην εντατικοποίηση της εργασίας, με τα εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες να θερίζουν. Τότε λοιπόν μας ζητούσαν ή καλύτερα μας επέβαλαν να βάλουμε εμείς πλάτη για να στηριχθεί αυτό το μοντέλο σε μια περίοδο δύσκολη συνολικά για την οικονομία και μάλιστα είχαν το θράσος να το λένε την περίφημη φράση που είχαμε ακούσει, win-win, που τελικά βέβαια win-win ήταν μόνο για τα κέρδη της Κόσκο. Μόλις τελείωσε η κρίση,
και ήρθε η ανάπτυξη, πάλι μας λέγανε τώρα που βρισκόμαστε σε ανωδική πορεία, να μην ζητάμε, να μην διεκδικούμε, για να μην μετατραπεί και να ανατραπεί αυτή η ανάπτυξη. Πάλι δηλαδή μας ζητούσαν να βάλουμε πλάτη για τα κέρδη τους. Σήμερα που έχουμε τον πόλεμο που οφείλεται στα δικά τους συγκρουόμενα συμφέροντα και αιματοκυλούν την περιοχή, ενώ ο κίνδυνος να πάρει ο πόλεμος σε ευρύτερες διαστάσεις, πάλι μας ζητούν να βάλουμε πλάτη. Τελικά αυτό που ζητούν είναι να βάζουμε πάντα εμείς πλάτη για να αποκτήσουν στα κέρδη, γιατί ο δικός πλούτος στηρίζεται στο δικό μας υδρότα και στο δικό μας αίμα. Και αυτά τα συμπεράσματα παίρνουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε αυτή την περίοδο που ο πόλεμος συνεχίζεται και όλα τα κράτη, μεταξύ τους και τα δικά μας, έχουν εμπλακεί με ταμπούνιες πολεμικές επιχειρήσεις, ενώ προετοιμάζονται ακόμη και για μια γενικευμένη πολεμική σύγκρουση. Ένα θέμα που μας απασχολεί είναι ο ρόλος των λιμανιών, όχι μόνο σε περίοδο ειρήνης, αλλά και στον πόλεμο. Και πρέπει νομίζω να μας απασχολήσει το τι θα κάνουμε. Ο ρόλος των λιμανιών είναι σημαντικός τόσο σε περίοδο ειρήνης αλλά και σε πολέμου, γιατί αποτελεί βασικό βραχείο για τη μεταφορά εμπορευμάτων και ενέργειας για να διασφαλιστούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων σε όλους τους κλάδους. Όμως, αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν ξεσπάσει πόλεμος. Από τα λιμάνια μεταφέρονται στρατιωτικά πολεμικά εφόδια, στρατιωτικά οχήματα και δυνάμεις στρατού. Γι' αυτό θεωρούμε σημαντικό ότι εμείς από αυτά τα λιμάνια έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα ενταχθούμε σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, αλλά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, λιμενεργάτης να μην ξεφορτώσει καράβι με στρατιωτικό υλικό, όπως έχουμε την τιμή σήμερα εδώ πέρα, το παράδειγμα των συναδέλφων της Γένοβας, που μας θυμίζει... το οποίο μας γεμίζει ενθουσιασμό και περηφάνεια για τη στάση τους με πλοίο μεταφοράς πολεμικού υλικού. Έτσι έπραξαν και έτσι συντονισμένα πρέπει να πράξουμε όλοι, χωρίς να γίνουμε ουρά καμίας κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ από τη μία, της Ρωσίας και της Κίνας από την άλλη. Ρόλος των ελληνικών κυβερνήσεων και του κράτους και υπάλληλοι του δικού μας σωματείου. Ο ρόλος των ελληνικών κυβερνήσεων, κάθε απόγρωσης και κάθε συνεργασίας που ζήσαμε, είναι καθαρός και συγκεκριμένος. Να μην διαταραχθούν σε καμία περίπτωση οι επενδύσεις και η κερδοφορία των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια μας έρθουν στα δικαστήρια για όλες τις απεργίες που έχουμε κάνει, αλλά για αυτές που θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες ημέρες. Γι' αυτό άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια δεν εφαρμόζουν τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα στους λιμενεργάτες, ένα επάγγελμα πραγματικά επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Γι' αυτό άλλωστε κάνουν τους πόντιους πιλάτους μπροστά στην ανάγκη να υλοποιηθούν μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας. Γι' αυτό πλέον στα πιοκάραβα με πιστοποιήσεις, γιατί οι Έλληνες εφοπλιστές είναι οι πρώτοι στον κόσμο, ενώ ο ελληνικός λαός υποφέρει σήμερα, όπου σε ένα από αυτά τα σαπιοκάραβα παρά λίγο να έχουμε και να πάρουν τη ζωή του συναδέλφου μας που σήμερα βρίσκεται εδώ ανάμεσά μας, του Παναγιώτη του Πέτα. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, την τωρινή, την αυριανή και στους δικούς τους θεσμούς και στα δικά τους όργανα. Γιατί ξέρουν να βγάζουν παράνομες απεργίες μέσα σε λίγες ώρες, αλλά τα ένσημά μας τα κλέβουν χωρίς κανείς να λογοδοτεί, γιατί κόβουν το ρεύμα μέσα σε λίγες ώρες συναδέλφων μας που δεν μπορούν να το πληρώσουν, αλλά για να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και να καταργήσουν το ΦΠΑ, δεν παίρνουν καμιά απόφαση. Γι' αυτό και δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε κανένα νέο σωτήρα που επανεμφανίζεται σήμερα και μας χτυπάνε στοργικά την πλάτη, γιατί τους ξέρουμε και από την καλή και από την ανάποδη. Πολύ περισσότερο ξέρουμε καλά ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε από κάποιον άλλο να μας σώσει, αν δεν το κάνουμε εμείς οι ίδιοι για τις οικογένειες και για τα παιδιά μας. Γι' αυτό σήμερα δεν αφήνουμε κανένα να μας καλεί να κάνουμε υπομονή μέχρι τις εκλογές, γιατί άλλωστε μέχρι τις εκλογές πιθανόν να μας έχουν ευχεί το αίμα και να έχουμε πεινάσει. Γι' αυτό λέμε σήμερα στους εργάτες ότι τώρα πρέπει να δυναμώσουμε κι άλλο τη μάχη, τον αγώνα, το σωματείο μας, έτσι ώστε να συνεχίσει να είναι κάστρο αγώνα και αλληλεγγύης που καθημερινά θα δυναμώνει και θα ριζώνει περισσότερο στον χώρο δουλειάς. Η απεργία στις 25 του Οκτώβρη και στις 9 του Νοέμβρη αυτό το χαρακτήρα έχουνε, αλλά και κλιμάκωση στο επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε μέτωπα ανοιχτά και σημαντικά. Και ξέρουμε καλά πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή, συζήτηση και σχεδιασμός, να απευθυνόμαστε σε όλους τους εργάτες,
ανεξάρτητα πολιτικών πεπιθήσεων, γιατί πρώτα απ' όλα όλοι είναι εργάτες. Με γενικές συνελεύσεις, που θα αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι τι θα κάνουμε και το πώς. Δουλειά εργάτη τον εργάτη, για να ξέρουμε τι βιώνει ο ίδιος στο σπίτι του. Μέτωπο με άλλες συνδικαλιστικές ηγεσίες που μπαίνουν πλέον εμπόδιο σύγχρονους αγώνες, γιατί είτε θα είσαι με τους εργάτες, είτε με το κεφάλαιο. Και στο λιμάνι έχουμε ένα σύνθημα που μας καθοδηγεί, ότι νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη και ο λαός μόνο μπορεί να σώσει το λαό. Οι κατακτήσεις που αποσπάσαμε το προηγούμενο διάστημα, με τις μεγάλες απεργίες, ήδη έχουν εξανεμιστεί. Οι αυξήσεις από το κύμα ακρίβειας που πλήττει τη χώρα μας, μας έχουν κλονίσει στην καθημερινότητά μας να μπορούμε να επιβιώσουμε. Ήδη η εργοδοσία προσπαθεί να υπονομεύσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας με νέους εργολάβους στο λιμάνι, κάτι που μας δείχνει ότι πρέπει συνεχώς να είμαστε σε εγρήγορση και να μην τους αφήσουμε σε καμία ησυχία. Συνάδελφοι, δύο γραμμές συγκρούονται στο εργατικό κίνημα στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Και το μότο που αυτό πρέπει να μεγαλώσει, γιατί από τη μία έχουμε τη ΓΕΣΕΕ στην Ελλάδα, που λέει ότι η απεργία έφαγε τα ψωμιά της και τώρα πρέπει να συνεννοούμαστε με την εργοδοσία για να δούμε τι μπορούμε να αποσπάσουμε, χωρίς βέβαια κανέναν αγώνα. Άλλωστε τα ίδια λέει και η εργοδοσία τόσο στην κρίση όσο και στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Είναι χαρακτηριστική χρεοκοπία αυτών των δυνάμεων που στην πρόσφατη παραθυνική απεργία, η ΣΕΣ, της οποίας μέλος είναι και η ΓΕΣΕΕ, για να κρύψει την ένδειά της, έδειχνε φωτογραφίες και βίντεο από κινητοποιήσεις των σωματείων που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, παρουσιάζοντας ότι είναι της ΓΕΣΕΕ, θέλοντας έτσι να κρύψει το γεγονός πως η εργατική τάξη στην Ελλάδα έχει γυρίσει την πλάτη σε τέτοιες εξοφλημένες δυνάμεις. Αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Συμβαίνει και με άλλες δυνάμεις, με τα ελεύθερα συνδικάτα που εξυπηρετούν την κοινωνική ειρήνη, δηλαδή την εκμετάλλευση του ισχυρού πάνω στα κορμιά των εργατών. Στην αντίθετη όχθη βρίσκεται η ΨΟ, η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Οργάνωση, μέσα της οποίας παλεύουμε και εμείς. Και μέσα από την αλληλεγγύη που εκφράστηκε από συνδικάτα και ομοσπονδίες που συσπυρώνονται στην ΨΟ, αλλά και από άλλες που μπορεί να μην είναι, αλλά αντικειμενικά πρέπει να κάνουν το βήμα, καταφέραμε και εμείς να αποσπάσουμε κατακτήσεις και δικαιώματα. Συνάδελφοι, σήμερα παίρνουμε δύναμη από αυτή την πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Παίρνουμε δύναμη από τα ποτάμια εργατών και τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη, που δείχνουν ότι υπάρχει δυνατότητα να φέρουμε τα πάνω κάτω σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες. Εδώ όμως είναι και το χρέος μας να μην αφήσουμε την τάξη μας να ξεγελαστεί από κανένα. Τη δύναμη την έχουμε εμείς και όχι τα παταράσιτα και το πολιτικό του προσωπικό. Σήμερα εδώ δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση, μπαίνοντας εμείς μπροστά, κάνοντας το δίκαιο μας πράξη. Στην αλληλεγγύη είναι το όπλο των εργατών, στους αγώνες βρίσκει ο αγώνας την ελπίδα του. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλα τα εργατόπεδα, σε όλα τα λιμάνια, προχωράμε από εδώ και πέρα μπροστά, προετοιμαζόμαστε από τώρα για τις νέες μάχες μέχρι την τελική νίκη. Ζήτω η εργατική τάξη, ζήτω οι λιμενεργάτες, θα νικήσουμε γιατί εμείς έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε έχοντας το πλάι μας το λαό.